Στο κλειστό, ο Ανδρέας Βαρίκας διεξάγεται για δεύτερη χρονιά το τουρνουά Μάκης Δεντρενός στη μνήμη μιας πολύ σημαντικής προσωπικότητας για το μπάσκετ του Πανιωνίου, ενός ανθρώπου που έχει διατελέσει παίκτης, προπονητής, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε πολύ σημαντικός για τη λειτουργία του φυτωρίου του Πανιωνίου, του μπασκετικού Πανιωνίου. 10 ομάδες παμπέδων διαγωνίζονται σε αυτό το τουρνουά με σκοπό κυρίως τα παιδιά να πάρουν πολύτιμες εμπειρίες, να αποκτήσουν πολύτιμες παραστάσεις. Και φυσικά είδαμε και τις βραβεύσεις 4 πολύ σημαντικών προσωπικότητων του Πανιωνίου και ανθρώπων που δούλεψαν κοντά στον Μάκη Δεντρινό, όπως είναι ο Σταμάτης Φωτεινός, ο Κώστας Ομίσας, ο Ηλίας ο Ζούρος, αλλά και ο Θανάσης Κωνσταντώνης.
να αναπληρώσουμε τα άλλα τα αναφέρουμε πάλι και το πάνω τρας παρελάς το οποίο μπορούν να αφήσει για κάποιους λόγους πίσω να ξαναγίνει το τρας παρελάς και το τρας ο παρελάς ήταν μαζί με το μάτι και το πάνω το κίνη και μετάσω το διάλα και όλους τους άλλους που ξεχνάτε από τους ανθρώπους που φτιάξανε αυτή την ακαδημία. Βλαβαίνουμε σήμερα να σας πείω Να μας πει ο Κώστας, τον
Όχι λόγο, δεν θέλει λόγο. Κύριε, αυτό είναι λόγο. Ναι, πάρει πάρει και αυτό. Thank you.
Είναι κοντά μου ο Θανάσης Κωνσταντώνης, για χρόνια στις Ακαδημίες του Πανιωνίου, ένας εργάτης ουσιαστικά στα μικρά τμήματα του Συλλόγου. Κύριε Κωνσταντώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την βράβευσή σας. Βραβευθήκατε για την προσφορά σας στον Πανιώνιο όλα αυτά τα χρόνια. Ποια είναι τα συναισθήματά σας και οι σκέψεις σας αυτή τη στιγμή? Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι αυτό που δήλωσα, ότι έφτασα να με βραβεύει ο γιος του Δεδρινού. Εγώ ξεκίνησα με τον Μάκη και τώρα ο γιος του με βραβεύει. Είναι τρομερό συνέστημα για μένα. Τι ήταν για σας ο Μάκης Δενδρινός? Φίλος και κατά δεύτερο λόγο ο άνθρωπος που μας μίλησε στον μπάσκετ. Βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό τουρνουά που διεξάγεται για δεύτερη χρονιά. Εσείς έχετε δουλέψει πολλά χρόνια με τα μικρά παιδιά, με τις μικρές ηλικίες. Τι παραστάσεις και τι εμπειρίες παίρνουν αυτά τα παιδιά από τέτοιου είδους τουρνουά? Όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται και αγωνιστήκανε και θα αγωνιστούν στο μέλλον, εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί έχουν πέσει λίγο το τελευταίο καιρό για ευνόητους λόγους. Είναι η ζωή τους αυτό. Είναι αυτό που πρέπει να παίρνει ένα παιδί, να βρίσκεται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι ό,τι καλύτερο για αυτούς. Ξέρουμε ότι η Ακαδημία είναι το σημαντικότερο όπλο για τον Πανιώνιο. Διαχρονικά όλες οι επιτυχίες, όλοι οι μεγάλοι παίκτες που έβγαλε ο Πανιώνιος προέρχονταν από τις Ακαδημίες. Είναι μια ομάδα που βασίζεται στις Ακαδημίες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό η δουλειά που γίνεται στα μικρότερα τμήματα, έτσι και για την ανδρική ομάδα. Κοιτάξτε, ο Πανιώνιος, άμα δείτε σε όλες τις κατηγορίες του μπάσκετ, πάντα υπάρχει ή ένας προπονητής ή ένας παίκτης του Πανιώνιου. Είναι ένα φυτώριο από τότε που ήμουν μωρό, που ξεκίνησα κι εγώ, που βλέπουμε. Κάθε μέρα, σε όλα τα γήπεδα που περνάμε, θα ακούμε ένα γεια σε έναν προπονητή ή παίκτη Πανιώνιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Πανιώνιο και γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Είστε καλά. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Είναι κοντά μου ο Ηλίας Ζούρος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες προπονητές. Κύριε Ζούρο, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την βράβευση. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ξανά εδώ που ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά για εσάς, στις εγκαταστάσεις μπάσκετ του Πανιωνίου. Πώς είναι για εσάς καταρχάς να επιστρέφετε εδώ στην οικογένεια του Πανιωνίου? Πολύ μεγάλη συγκίνηση να επιστρέφω στο ανοιχτό, γιατί για μας ακόμα είναι ανοιχτό, με άσφαλτο. Οι ωραιότερες αναμνήσεις που έχουμε για όλη μας τη ζωή, εφόδιο ζωής, είναι από αυτό το γήπεδο, από τον συγχωρεμένο και ύμνηστο Μάκη Δενδρινό, από τον Ανδρέα τον Βαρίκα, από τον Παύλο τον Κορκίδη, από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μου έδωσαν τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα να κάνω αυτή την καριέρα, να ξεκινήσω. Σαν παίκτης γαλουχήθηκα και πήραμε μαθήματα ηθικής, γιατί για μένα αυτό είναι το νούμερο ένα που πρέπει να δίνει ο παιδαγωγός προπονητής, όπως ήταν η δάσκαλοι μας τότε, ο Μάκης ο Δενδρινός, ο Κώστας ο Μίσας, ο Σταμάτης ο Φωτεινός. Μας έφτιαξαν σαν ανθρώπους και κατ' επέκταση καλύτερους γονείς πλέον, γιατί και εμείς έχουμε παιδιά, και είναι το ζητούμενο για όλα τα παιδιά να έχουν μαθήματα πρώτα απ' όλα σωστής συμπεριφοράς ανθρωπιάς και μετά να γίνουν σωστοί αθλητές και όποιος μπορέσει να προχωρήσει στο επαγγελματικό επίπεδο. Ένα τουρνουά λοιπόν αφιερωμένο στην μνήμη του Μάκη Δενδρινού. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από αυτό το τουρνουά? Είναι πολύ καλή η προσπάθεια που γίνεται εδώ και χαίρομαι πολύ που γίνεται μια προσπάθεια στο όνομα ενός ανθρώπου που
ονειρευόταν το μπάσκετ στις μικρές ηλικίες να το προχωρήσει, να φτιάξει ομάδα με νεαρούς αθλητές, και βλέπουμε εδώ όλα αυτά τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά που οραματίζονται και αυτά με τη σειρά τους να φτάσουν στο υψηλό επίπεδο, να καταφέρουν να κάνουν πράξη αυτό που τους αρέσει. Εγώ όμως θα τους έλεγα να γίνουν και σωστοί άνθρωποι, όπως μας έλεγε πάντα ο Μάκης ο Δεδρενός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Κοντά μου ένας ακόμη από τους πιο σημαντικούς Έλληνες προπονητές, ο Κώστας Μίσας. Κύριε Μίσα, ξεκινήσατε στον Πανιόνιο από τα χαμηλά στρώματα του ελληνικού μπάσκετ. Φτάσατε να παίζετε στην πρώτη κατηγορία με την ομάδα, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σημαντικές επιτυχίες με τον Πανιόνιο. Πώς είναι για εσάς να επιστρέφετε εδώ στην οικογένεια του ιστορικού? Εντάξει, ο Πανιόνιος είναι από δική μου πλευρά η ζωή μου ολόκληρη, από την ηλικία των 12 χρονών για κάπου πάνω από 25-26 χρόνια, γιατί σαν αθλητής, σαν προπονητής έζησα εδώ. Εδώ πέρα μεγαλώσαμε, το γήπεδο ήταν ανοιχτό και δεν ήταν κλειστό, με μια διαφορετική μορφή και λογική. Σίγουρα ερχόμαστε, αλλά το ότι μας τιμήσανε και με τιμήσανε σήμερα ο ερασιτέχνης Πανιόνιος, που είναι και η μάνα κατ' ουσίαν όλου αυτού του οικοδομήματος που λέγεται του ιστορικού Πανιονίου, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Και πάντα όταν ερχόμαστε θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει κατά καιρούς. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία, και επειδή μιλάμε για ένα τουρνά υποδομών και ο Πανιόνιος ήταν πρωτοπόρος πάντα στο κομμάτι των υποδομών και του προγραμματισμού σε σχέση με την παραγωγή αθλητών, που πέρα από πανελλήνια πρωταθλήματα που αυτά μένουν ή χρησιμοποιούνται, το πιο σημαντικό για μένα απ' όλα είναι η παραγωγή αθλητών σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτή ήταν η δύναμη του Πανιωνίου. Η δύναμη του Πανιωνίου από το 70 κάτι, που όταν εγώ με βάλανε για πρώτη φορά και έπαιξα σε ηλικία 17 χρονών, στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου τότε, αλλά και συνέχεια μετά το 89-90 που ξεκινάει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε σχέση με αυτό που λέγεται υποδομές, χωρίς facilities, με ανοιχτά γήπεδα, ούτε κλειστά, αλλά αγάπη, γνώση, και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγαπούσαν τον μπάσκετ, είτε λεγόταν Βαρίκας, είτε λεγόταν Παύλος Κορκίδης, ήταν ο Κυριαργύρης, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνανε. Και αυτό σαν αποτέλεσμα είχε ο Πανιόνιος να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, στις πολύ ψηλές θέσεις. Υπήρχαν εποχές που περνάγαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και όλα αυτά γινόντουσαν μέσα από ένα προγραμματισμό και στόχων. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί αυτή η λογική από πλευράς του Πανιωνίου και είναι καιρό να το ξαναβρει πια, διότι Πανιώνιος είναι παρελθόν, παρόν, αλλά και μέλλον. Και αυτό που λέω εγώ, ότι ο Πανιώνιος είναι πάντα μια ιδέα την οποία δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αν δεν είναι Πανιώνιος. Και αυτή, επίσης αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ίσως είναι Πανιώνι, δεν είναι καμιά άλλη ομάδα. Και το λέω αυτό γιατί εγώ γινόταν σε όλη την Ελλάδα και λοιπά, κάποια στιγμή μου λένε: «Ομάδα είναι Πανιόνιος». Λένε: «Από μεγάλη ομάδα τι είσαι?» Του λέω: «Πανιόνιος». Για να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι αυτή η μασόνια φοράει κόκκινο μπλε. Και βέβαια βρισκόμαστε εδώ σε ένα τουρνουά στη μνήμη του Μάκη Δενδρινού. Τι έχετε να θυμάστε από αυτή την πολύ σημαντική προσωπικότητα για τον μπάσκετ του Πανιονίου? Εντάξει, με τον Μάκη ήμασταν συμπαίκτες, τον είχα προπονητή και ακολουθήσαμε και αντίπαλοι προπονητές. Άρα λοιπόν πάρα πολλά χρόνια, στην ίδια ακριβώς λογική, θεωρώντας πάντα το Μάκη ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του ιστορικού συλλόγου. Και αυτό που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ήταν οι αξίες που είχε σαν άνθρωπος, πέρα από την προπονητική του ικανότητα, τις οποίες δεν παρέκλεινε από αυτές, αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πια ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι σε σχέση με την προσωπικότητα του Μάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Είστε καλά. Το τουρνουά στη μνήμη του Μάκη Δενδρινού ολοκληρώθηκε με επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τους παίχτες, τους νεαρούς αθλητές των 10 ομάδων που συμμετείχαν σε αυτό να παίρνουν πολύτιμες εμπειρίες για την συνέχεια και πολύ χρήσιμα εφόδια για την μετέπειτα πορεία τους στον χώρο του μπάσκετ. Από το κλειστό, Ανδρέας Βαρίκας, για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκης.